Είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε αύριο. Είμαι εδώ σήμερα για να σας πω ότι υπάρχει ελπίδα, ότι στις 4 του Οκτώβρη αρχίζει μια νέα εποχή. Η πρόταση που ακούσαμε πριν από μια εβδομάδα ήταν και είναι καταστροφική για τη χώρα. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Χρειάζεται αντίθετα να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα, τον τζίρο της αγοράς, να μπει μπροστά η μηχανή. Γι' αυτό και θα θέσουμε σε άμεση εφαρμογή στις πρώτες 100 μέρες ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Ένα σχέδιο με 4 άξονες που αντιμετωπίζει άμεσα τα μεγάλα προβλήματα και βάζει βάσεις για τις αλλαγές τις μεγάλες. Πρώτον, στήριξη του εισοδήματος με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης, μέτρα προστασίας δανειοληπτών, πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο. Δεύτερο, ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων 4% του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισμό και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ, ένεση ρευστότητας στην αγορά, αλλαγή του τηρεσία, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τρίτο, προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη των ανέργων. Τέταρτο, νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά με την καταπολέμηση της πατάλης και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Θα θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο ψηφίζοντας τις πρώτες 100 μέρες 5 νομοσχέδια που αφορούν στην οικονομία. Δεν οραματίζομαι το ανέφικτο. Οραματίζομαι το αυτονόητο. Το αυτονόητο που δικαιούται ο ελληνικός λαός. Και είμαι εδώ για να σας πω ρεαλιστικά πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την Ελλάδα που όλοι οραματιζόμαστε.